Σας ακούμε και πάλι την ερώτησή σας. Ναι. Με συγχωρείτε, δεν άκουσα. Με συγχωρείτε. Ναι. Μπορείτε να επαναλάβετε. Ευχαριστώ. Ναι. Λέτε ότι δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουν. Από ό,τι βλέπω, θέλετε οικονομολόγους οι οποίοι έχουν την θέση. Λέτε όλοι τα ίδια πράγματα, ασχολούνται με εφουσιώδη ζητήματα. Την τιμή που είναι ξεκάθαρο ότι 10,3 δισεκατομμύρια τα οποία θα απομυθεί ο κυπριακό λαό, θα έφεραν όλοι αυτοί οι τοπογλύφοι, δηλαδή το ότι αποκομίζουν και αυτοί από τόπου, οι τράπεζε. Και εκεί αντί να εστιάσουμε στο τι. Και μάλιστα είπε αγαπητέ φίλε Σταύρο, ότι και οι τράπεζε είναι οι κυπριακοί και τα μάτρε και λέει τάχο ο Θεοδόρου οικονομολόγο ότι μα δεν πήγε να λέει να είμαστε σοβαροί. Οι τράπεζε κυβερνούν όχι μόνο την Κύπρο, αλλά και όλον τον πλανήτη. Η πρωταθλήτρια χορηγία 220 δισεκατομμύριων η Ελλάδα έδωσε ένα χρήμα στην Ελλάδα και ψαφίωσε τον λαό τη. 160% του ΑΕΠ. Αντί να εστιάσουμε, εστέ ο κύριο Θεοδόρο να βρει ένα σημείο ένα λαχτιδί του Χαρβάτ και να μα πει τι, που δεν είμαστε τίποτε. Αντί να δούμε ότι οι τράπεζες δημιουργούν χρήμα από το μηδέν και οι κεντρικές τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημιουργεί χρήμα από το μηδέν, το διάστημα τράπεζες με 1% και αυτές το δανείζουν με τεράστια επιτόκια, ούτως ώστε να αυξάνει το δημόσιο χρέος, είναι γι' αυτό που η Γερμανία έχει 85% του ΑΕΠ της. Η Ιταλία που εξάγει η Φεράρι και λοιπά, 120% του ΑΕΠ. Αυτή είναι η ουσία, κύριε Αφάντη. Ωραία. Χαιρόμαστε που έχετε την ουσία, αλλά να σας πω και κάτι. Κύριε. Μια στιγμή, σας δώσω την ευκαιρία. Εγώ τώρα μέσα σε 1,5 λεπτό δεν έχω την ευκαιρία να αναπτύξω γιατί πρέπει να φύγει η Κύπρος από το ευρώ. Είναι τραγική η μονομέρεια, η προπαγάνδα που δεν αφήνεται ανθρώπους. Ποιο δεν αφήνεται ανθρώπους. Εγώ μπορώ να μην σε λεφτά να απαντήσω τον κύριο Θεοδόρου. Δεν μπορώ. Πολύ ευχαρίστω μπορώ. Μα από τη στιγμή που ηρωνεύεστε τον καλεσμένο μας και λέτε τάχα οικονομολόγος κανονικά, θα έπρεπε να σας κλείσουμε το τηλέφωνο από την αρχή. Και αυτό θα το κάνουμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μια στιγμή πρέπει να δείχνουμε και λίγο σεβασμό και δεν πρέπει να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε κιόλα. Ο κύριος Θεοδόρου είναι διευθυντής του ΣΑΙΕΜ, είναι οικονομολόγος και είναι εδώ με αυτή την ιδιότητα. Δίνουμε με κάθε σεβασμό την ευκαιρία στους τηλεθεατές να εκφράσουν την άποψή τους και να υποβάλουν το ερώτημά τους και το ίδιο αναμένουμε να κάνουν και οι τηλεθεατές. Να επικρίνουν τουλάχιστον τον απαιτούμενο σεβασμό στον άνθρωπο που είναι εδώ και καταθέτει τις απόψεις του χωρίς καμία προκατάληψη και χωρίς καμία ιδεολειψία. Για το όνομα του Θεού. Οι ακραίες τοποθετήσεις σε αυτόν τον τόπο μας έχουν οδηγήσει, γνωρίζετε πού, στην καταστροφή. Και δεν υποστηρίζουμε οτιδήποτε που έχει σχέση με τα άκρα. Θα μπορούσα να απαντήσω έτσι. Ναι, παρακαλώ. Εγώ αντιλαμβάνομαι την οργή και την απογοήτευση και το θυμό του ακροατή σας. Δεν πειράζει αυτά που είπε, δεν είναι πρόβλημα για μένα καθόλου. Αλλά λέει τάχα οικονομολόγο. Δεν πειράζει, ούτε και αυτό το δέχομαι. Κανονικά δεν έπρεπε να το κλείσουμε το τηλέφωνο. Όχι, καθόλου. Γιατί το κλείσουμε το τηλέφωνο. Εγώ πιστεύω ότι όλοι να δουν τη γνώμη του και αυτά τα πράγματα. Να μην βρίζουν όμω. Ναι, συμφωνώ μαζί σα. Αλλά προσωπικά μα ακούει κόσμο. Προσωπικά δεν μα πειράζει, αλλά στην ουσία, να συγκεντρωθούμε στην ουσία που είπε. Έχει μεγάλο δίκιο σε ένα θέμα. Ότι οι τράπεζες μας συμπεριφερθήκαν σαν τοκογλυφικά, σαν τυχοδιοκτικά, κερδοσκοπικά ιδρύματα. Οι τράπεζες πρέπει να είναι κοινοφελείς οργανισμοί και να έχουν σκοπούς κοινωνικούς. Δηλαδή, τι κοινωνικούς σκοπούς? Την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Δυστυχώς αφήσαμε τις τράπεζες μας και τις αφήσαμε εμείς και η Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών, η κυβέρνηση γενικά και εμείς οι πολίτες. Τους χειροκροτούσαμε όταν πηγαίνανε από την Ιφίλιο στην Αυστραλία, στην Αγγλία, στην Ελλάδα. Κάνε και λέγαμε οι τράπεζες μας σαν να ήταν περισσότερο και από τις εκκλησίες. Φταίουμε εμείς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Και η τράπεζα και έγινε μια συμμορία, θέλετε, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά διεθνώς μεταξύ κυβερνήσεων και τραπεζών. Και οι κυβερνήσεις δανείζουν τα αβέρτα από τις τράπεζες και για να δίνουν μισθούς, για να αυξήσουν τους μισθωτούς στο δημόσιο τομέα. Διωκωθήκαν οι δημόσιοι τομείς διεθνώς. Παντού έχουμε αυτό το πρόβλημα και πρέπει οπωσδήποτε να δούμε αυτό το θέμα και να μην το αφήσουμε. Και θα πω και κάτι άλλο για το ευρώ. Είπε ότι να βγούμε από το ευρώ. Σας λέω, είναι 5 χρόνια από τον καιρό που πήγαμε στο ευρώ.
Έχουμε. Κάναμε μεγάλο λάθος. Να μπούμε στο ευρώ, στην ευρωζώνη, χωρίς να είμαστε προετοιμασμένοι. Με το να προωθήσουμε την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την δημιουργία αξία, την ανταγωνιστικότητα, δεν τα κάναμε όλα αυτά. Και μπήκαμε μέσα στην παλέστρα, χωρίς να είμαστε σε κατάσταση να ανταγωνιστούμε. Αλλά να βγούμε τώρα από το ευρώ θα ήταν τεράστιο λάθος να βγούμε. Και θα υποφέρουμε πάρα πολλά να βγούμε τώρα από το ευρώ. Επομένως, εκεί που είμαστε, αφού μπήκαμε στην παλέστρα, πρέπει να μείνουμε και να το παλέψουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πολυκάρχο, πώς θα κοντά σας. Εγώ αυτό που θέλω να πω καταρχήν για τις τράπεζες είναι ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, και το λέω αυτό γνωρίζοντας το τι συζήτηση έχει γίνει σχετικά με τις τράπεζες, ότι πρώτον, εάν δεν εξηγιανθεί ο τραπεζικός τομέας, δεν πρόκειται να υπάρχει ανάπτυξη.